Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αυτή είναι η εκπομπή εντός του The Press Project, στο τηλεοπτικό εβδομαδιαίο μας εγχείρημα πολιτικής ανάλυσης της καθημερινότητάς μας. Είχαμε πει ότι φέτος θα είμαστε μεν εβδομαδιαίοι και θα τηρούμε το ραντεβού μας, θα προσπαθήσουμε δε να κάνουμε και διαφορετικού τύπου συζητήσεις. Και έτσι, εκτός από τις δύο πρώτες πολιτικές συνεντεύξεις που κάναμε, θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Την προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη Τετάρτη, συζητήσαμε με τη Φραγκίσκα Μεγαλούδη για την Βόρεια Κορέα και γενικότερα για το προσφυγικό και είπαμε αυτή τη φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο τον Μπουλή, ο οποίος είναι συνεργάτης του The Press Project. Έχουμε μαζί μια καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στο ραδιόφωνο του The Press Project, η οποία μεταδίδεται επίσης και στα ραδιόφωνα της περιφέρειας και είπαμε αυτή την εβδομάδα και να το προσπαθήσουμε έτσι με κάποιους ανθρώπους της επικαιρότητας και κάποιους δημοσιογράφους κάποιες φορές να συζητάμε και διαφορετικά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Οπότε να, ξεκινάς και σε τηλεοπτικό στούντιο, Κωνσταντίνε. Γεια χαρά. Ο Κωνσταντίνος Πουλής, όπως ξέρετε όλοι, είναι επίσης και ο άνθρωπος της τηλεοπτικής ανασκόπησης της σατιρικής εκπομπής, η οποία μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να την απολαύσετε. Είναι λίγο πιο βομολογική και έτσι είναι λίγο πιο δύσκολο να την διανύμουμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς της περιφέρειας. Να πούμε πάντως ότι και το Ionian TV αλλά και οι υπόλοιποι και η τηλεόραση της Κρήτης και οι υπόλοιποι σταθμοί που αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή κάνουν κάτι γενναίο, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό το καιρό να συνδέεσαι με το The Press Project και να περνάει αυτή η δημοσιογραφική προσπάθεια, η οποία είναι έτσι κάπως έντονα κριτική και δεν αρέσει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, λίγο με τι θα θέλεις, με τη διαπραγμάτευση, με το Φιντέλ. Προσεκλημένος είμαι, ό,τι μου πούνε λέω. Ωραία. Εσύ ρωτάς, εγώ απαντάω. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Φιντελ Κάστρο. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κούβα. Πώς σου φάνηκε η επίσκεψη? Έγινε πολλή συζήτηση για το αν έπρεπε να πάει ο Φιντελ. Η δική μου αίσθηση είναι ότι περισσότερο πρέπει να συζητήσουμε γιατί πήγε και τι είπε παρά για το αν έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι ενιαία. Χοντρικά αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας είναι ότι όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο να μπορείς να πατήσεις, ένα πράγμα μπορείς να κάνεις. Και αυτό είναι να προσπαθείς να χειριστείς τα πράγματα επικοινωνιακά. Αυτό κάνει όλος ο κόσμος. Αυτό κάνει όλος ο κόσμος. Αυτό κάνουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτό θα κάνουν και οι επόμενες. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια τώρα, την ώρα που εδώ πέρα γίνεται χαμός, ισοπεδώνεται κόσμος, ο Τσίπρας θα. Καλά του το λένε. Θα εκπληρώσει ένα παιδικό όνειρο. Θα συμμετάσχει σε αυτό το σημαντικό ιστορικό γεγονός. Τώρα, να συζητήσουμε για την πολιτική ουσία, δεν ξέρω. Υπάρχει πολιτική ουσία. Θα συζητήσουμε ουσία. Για την πολιτική ουσία. Απλώς εγώ ήθελα έτσι λίγο να συζητήσουμε το σημείο της ομιλίας του, στο οποίο αναφέρθηκε στον ελληνικό λαό, που στάθηκε γενναίος απέναντι. Εντάξει τώρα. Θυμόμαστε την επιστολή Κάστρο για το δημοψήφισμα που έλεγε για τις στιγμές αυτές που με ευθύνη και σοβαρότητα και με εντυμότητα αυτό. Όταν το διαβάζεις εκ των υστέρων, αυτό που λέμε τραγική ηρωνία, αυτό που ξέρεις εσύ και δεν ξέρει ο άλλος. Όταν διαβάζεις εκ των υστέρων αυτή την επιστολή που μιλάει για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, την συνέπεια και το διαβάζεις αυτό έχοντας την επίγνωση του τι συνέβη στη συνέχεια, αυτό είναι δραματικό. Λες με τι μούτρα πήγε ο άλλος, όχι αν έπρεπε να πάει. Εμένα δεν με νοιάζει αυτά που λένε τώρα, πώς φεύγει για τόσες μέρες ενώ η χώρα. Σιγά μου είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το δικό μου είναι με τι μούτρα πήγε. Πήγε σε κυβέρνηση τώρα. Ο άλλος. Μπορούμε να κάνουμε κριτική από όλες τις πλευρές στον Κάστρο. Και από αριστερά και από δεξιά. Να πούμε για τις ελευθερίες, να πούμε για τα επιτεύγματα. Ο Τσίπρας ως τι πάει δηλαδή. Ο σύντροφος, ο πολιτικός σύντροφος. Ο άλλος είχε δεκαετίες εμπάργκο σε αυτό που έκανε. Και εμείς συζητάμε για μια κυβέρνηση που υποχώρησε από έρπιτα. Νομίζω ότι η όλη διαδικασία της χθεσινής τελετής πάντως έγινε ένα πεδίο εκμετάλλευσης από αρκετούς. Είδαμε και τον Μουγκάμπε, για παράδειγμα, να δηλώνει συνεχιστής επίσης των ιδεών και της επανάστασης του Κάστρο. Είδαμε αρκετούς πολιτικούς δηλαδή, έτσι, της λεγόμενης αριστεράς, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, αυτή την φυσιογνωμία. Αυτό είναι μοιραίο. Η ακτινοβολία του Κάστρο είναι αντικειμενική και βρίσκεται πέρα από το πεδίο των εύλογων αντιπαραθέσεων για το τι όντως συνέβη στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Εφόσον η ακτινοβολία αυτή είναι αντικειμενική και είναι τεράστια,
είναι προφανές ότι θα υπάρχει και μια διελκυστίνδα ως προς την οικειοποίηση. Αυτοί που θα προσπαθήσουν ενδεχομένως δόλια ή και χαζά να πούν ότι ορίστε να είμαι κι εγώ, δίκη είναι μιτσάρα πούμε, που χώνεται στη φωτογραφία και λέει. Το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον τελευταίο καιρό. Ναι, υπάρχει αυτή η πλευρά και υπάρχει και η άλλη πλευρά που θεωρεί ότι στο πρόσωπό του μπορεί να καταδικάσει όλα τα δεινά που συγκεντρώνει η άλλη πλευρά, που σου λέει δηλαδή πονηρά ο Έλλην και ξένος φιλελεύθερος ότι μου θέλεις εναλλακτική, να πως είναι η εναλλακτική, ορίστε το αντέχεις. Ωραία, να μπούμε λίγο στη συζήτηση, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι ετοιμάζεις το επεισόδιο της ανασκόπησης και η οποία θα αφορά τον Φιντελ Κάστρο σε ένα βαθμό και άρα έχεις κάνει έρευνα με τον τρόπο που κάνεις έρευνα. Εσύ από αυτά που διάβασες, τι πιστεύεις ότι πρέπει να πούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η συζήτηση για το αν ήταν δικτάτορας ή ο επαναστάτης και τι ακριβώς ήταν ο Φιντέλ. Έχω να κάνω ένα μετασχόλιο, μετανάλυσης, μεταπολιτικής. Θα σου πω τι εννοώ. Νομίζω ότι σε αυτήν την κουβέντα τα επιχειρήματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Δηλαδή, θα τα πούμε επιχειρήματα από τη μεριά της, ναι. Του δικτάτορα. Ναι. Ας είμαι να το πάρω όπως το έχω σκεφτεί και θα τα αναφέρουμε τα επιχειρήματα πιο συγκεκριμένα. Ξεκινάμε την Γαλλική Επανάσταση, το σύνθημα ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Ωραία. Και υπάρχει ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών επιστημόνων ότι αυτά, ενώ λέγονται μαζί, στην πραγματικότητα, εμπράκτως ιστορικώς έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν σε μια σχέση έντασης μεταξύ τους, η ελευθερία και η ισότητα. Έτσι, στην περίπτωση του Κάστρο, αυτό που λένε, αυτό που μάλλον προκύπτει από τα αντικρουόμενα πυρά, είναι ότι η φιλελεύθερη πλευρά λέει ορίστε υπήρχε έλλειμμα στον τομέα των ελευθεριών και η άλλη πλευρά λέει αυτήν την παιδεία και αυτήν την υγεία δεν την έχουμε δει και σε χώρες με περισσότερα χρήματα. Αυτό που σκεφτόμουν σε σχέση με τον Κάστρο είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για την διαμάχη ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους αναλυτή, σε διαφορετικούς τύπους σχολιαστή. Δηλαδή, είναι ο αριστερός τύπος του σχολιαστή που προσπαθεί να οικειοποιηθεί το κατόρθωμα, τα αντικειμενικά επιτεύγματα. Όσο τα κοίταζα, δεν πρόκειται, είναι νομίζω πάνγινη διαπίστωση ότι πρόκειται για εντελώς ουσιώδη επιτεύγματα στον τομέα. Το οποίο αναγνώρισε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και άλλοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ακαδημαϊκά έχουν αναγνωριστεί με μελέτες. Εκτός από το δημοσιογραφικό κομμάτι. Στο και οποίο... Υπάρχει και το δημογραφικό. Οι άνθρωποι έχουν 79 χρόνια μέσω προσδόκιμο ζωή. Μικρότερη παιδική θνησιμότητα από τις όλες τις περιοχές και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι αλλάζει ο δείκτης αυτός ανάλογα με το αν μετράς μόνο τους λευκούς ή όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εντάξει, γιατί αυτό ακριβώς συζητάμε. Συζητάμε την ισότητα. Έτσι. Και οπότε την ώρα που λέει κανείς ότι να ορίστε και εγώ και οικειοποιούμε αυτό το κατόρθωμα, λες με ποιο δικαίωμα ο εντελώς συμβιβασμένος άνθρωπος μπορεί να οικειοποιηθεί την κληρονομιά ενός πολιτικού κατορθώματος το οποίο βασίστηκε σε αγώνες αιματηρούς, κυριολεκτικά. Δηλαδή εδώ γίνεται μια κουβέντα, ας πούμε, για το πόσες γκόμενες είχε ο Κάστρο και πόσα πουρα κάπνιζε και πώς ζούσε μέσα στη Χλιβή. Εντάξει, συζητάμε για μια χώρα που αυτό που κατάφερε μέσα σε συνθήκες λυσαλαίου πολέμου. Από την αρχή, ανατρέποντας ένα δικτάτορα, ο οποίος ήταν τρυφερού των ΗΠΑ. Τι το συζητάμε αυτό, σαν να μην υπάρχει. Ναι. Και να πούμε όμως κιόλας ότι εκτός αυτού του πράγματος υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Δηλαδή, ιδίως την κατάσταση της διαστρωμάτωσης, το πώς λειτουργούσε η ελίτ μέσα στην διακυβέρνηση του Κάστρο, δεν είναι αυτό που προσπαθούν να παρουσιάσουν, ότι ζούσαν στη Χλιδή κτλ. Δεν είναι το κλασικό πρότυπο του κομμουνιστικού εφαρμοσμένου συστήματος που είδαμε στη Γιουγκοσλαβία ή στη Σοβιετική Ένωση. Οι προύχοντες, οι αξιωματούχοι του Κάστρο ζούσαν περίπου την ίδια ζωή που ζούσαν και οι φτωχότεροι. Και συζητούσαμε μάλιστα έτσι με έναν φίλο που γνωρίζει καλά την περίπτωση της Κούβας και μας έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο υπουργός να ερχόταν πιο γρήγορα ο ηλεκτρολόγος σπίτι του να του διορθώσει κάτι, αλλά αυτό ήταν το έξτρα που είχε, ήταν η ταχύτητα. Δεν θα είχε διαφορετικό ηλεκτρολόγο, δεν ζούσαν πλησιοπάροχα, δεν είχαν υπηρέτες, δεν ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια. Υπήρχε δηλαδή μια ισότητα
στο πώς λειτουργούσε εντός της η κοινωνία. Ναι. Από την άλλη πλευρά, είναι εύλογος ο αντίλογος και αληθινός, πραγματικός. Ποιο όντως πρόβλημα πολιτικών ελευθεριών, το οποίο κατά την άποψή μου δεν θα είναι σωστό και δίκαιο μια ευαίσθητη αριστερά να το παραμερίσει λέγοντας και εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέω ότι συγκρούνται διαφορετικοί τύποι ανάλυσης. Δηλαδή, πρέπει να μπορέσεις να είσαι δίκαιος προς όλες τις πλευρές και ταυτοχρόνως να μην λιάνεις όλες τις γωνίες. Να πεις να είναι δίκαιος και ο ένας, δίκαιος και ο άλλος. Ωραία, εντάξει, οπότε τι λέμε. Ο δικός μου τύπος, η δικιά μου ιδιοσυγκρασία, πολύ εύκολα διολυσταίνει προς το να κάνω την εξής λαθροχειρία. Να συγκρίνω την πραγματικότητα που έχει χτίσει ο άλλος με τους πόθους και τα οράματα τα δικά μου. Αλλά όταν συγκρίνεις πραγματικότητες με οράματα, προφανώς θα βγεις νικητής. Yeah. Δηλαδή, αν εγώ πω ότι, ξέρεις, κακός εσύ κύριε Ομπάμα το καταδικάζεις, γιατί δεν κατάφερες να κλείσεις τον Γκουαντάναμο και δεν είναι δικαιολογία ότι σε μπλόκαραν, γιατί έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο Ομπάμα ότι αυτό από ένα σημείο ήταν ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας, το οποίο ήταν διτεθειμένος να σπρώξει. Και επειδή υπάρχει αυτή και η υπόθεση, ο Ομπάμα έχει δικαίωμα να παρακάμψει. Έχει δικαίωμα βέτο και να παρακάμψει αν ήθελε και το Κογκρέσο, απλώς το πολιτικό κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο. Ακριβώς, εξού και έχει πει ότι ως αυτοκριτική, ας πούμε, ότι θα το είχα κάνει από την πρώτη μέρα. Αυτό είναι το νόημα αυτής της δήλωσης. Τι διαφορετικό θα κάνατε, θα έκανα αυτό από την πρώτη μέρα. Εγώ λέω ότι καθώς αυτό είναι τώρα ζογκλερικά με 12 μπάλες, δεν είναι απλή ιστορία, διότι δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικά επιτεύγματα πάρα πολύ σημαντικά. Το μελετούν στην επιδημιολογία για να δουν πώς ακριβώς έχει γίνει αυτή η φοβερή εξαίρεση. Που είναι μια φτωχή χώρα που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες. Ένα γιατρό ανά 130 κατοίκου. Αυτή είναι περίπου η λύση στο γρίφο που δεν μπορείς να παραβλέψεις αυτό. Δεν θεωρώ σωστό να παραβλέψεις το άλλο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Προσφεύγοντας μονίμως και με μεγάλη ευκολία στο και εσείς γιατί βασανίζετε τους μαύρους και εσείς γιατί έχετε Γκουαντάναμο, και ταυτοχρόνως, αν η απάντησή μας είναι ότι εντάξει, δεν κρίνουμε με βάση αυτά που υπάρχουν, κρίνουμε με βάση αυτό που θα θέλαμε, νομίζω ότι αυτή είναι η δική μου στάση. Εντάξει. Τυχαίνει να μην είμαι υπερασπιστής κάποιου υπαρκτού καθεστώτος σοσιαλιστικού ή άλλου. Να πούμε πάντως ότι, ενώ συμφωνώ στη βάση μαζί σου και πραγματικά πιστεύω ότι ο Κάστρο δεν ήταν ένας επαναστάτης ο οποίος μπορεί να γεωποιηθεί πλέον και να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα, έκανε πολλά πράγματα. Να πούμε παρόλα αυτά ότι υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, ακούγεται πάρα πολύ στις τηλεοράσεις αυτές τις ημέρες για τους χιλιάδες κρατούμενους, για παράδειγμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε. Είχε στην αρχή, στο πρώτο 1,5 χρόνο υπήρξε αυτή η διαδικασία. Οι περισσότεροι απελευθερώθηκαν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για δεκάδες. Ναι, για δεκάδες ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για δεκάδες. Δηλαδή, οι τελευταίες εκθέσεις που διαθέτουμε προέκυψε με την επίσκεψη του Ομπάμα. Αυτό είπε ο Ραούλ Κάστρο, ότι που είναι, φέρτε μου τον κατάλογο με τους πολιτικούς κρατούμενους για να τους απελευθερώσω. Δεν υπάρχει κανένας. Το κανένας μπορεί να μην είναι αλήθεια, αλλά πάντως δεν είναι η εικόνα αυτή που παρουσιαζόταν. Να πούμε επίσης ότι το άλλο που ακούγεται πάρα πολύ και από την ευρυθέστατη και πάντοτε ενημερωμένη κυρία Σπυράκη, που βγαίνει σε όλα τα κανάλια και λέει για την πορνεία και για τα δικαιώματα των LGBT κοινοτήτων, να πούμε ότι ως προς το δεύτερο δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι έχει, όχι καν με την Ευρώπη, σίγουρα δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το τι συμβαίνει στην περιοχή της, και με την περιοχή της θα πρέπει να συγκρίνεται έτσι και αλλιώς κάθε χώρα. Αλλά τέλος πάντων, τα δικαιώματα, και τα τελευταία 3 χρόνια γίνεται μάλιστα και Gay Pride Parade στην Αβάνα κανονικά, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι. Την αγίδα του. Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι η κόρη του Ραούλ, του ηγέτη αυτή τη στιγμή, του Ραούλ Κάστρο, είναι η υπεύθυνη των δικαιωμάτων του Οργανισμού για τα Δικαιώματα των Ομοφυλόφιλων και είναι και υπεύθυνη οργανώτρια του Gay Pride Parade που γίνεται εκεί. Όσον αφορά για την πορνεία, τα στατιστικά σύμφωνα με τον ΟΗΕ δείχνουν ότι έχει το λιγότερο ποσοστό πορνείας σε σχέση με όλη την περιοχή. Και μπορεί να είναι περισσότερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα, αλλά αν μη τι άλλο πρέπει να τα συγκρίνεις και με βάση με το τι. Με κάτι πρέπει να τα συγκρίνεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι για όλους εκείνους που μας λένε ότι, ξέρετε, εσείς είστε με τα ιδεώδη και δεν καταλαβαίνετε και έχετε στο μυαλό σας άλλα, λες, ωραία, εντάξει. Εγώ λοιπόν είμαι ονειροπαρμένος και η σκέψη μου είναι ουτοπική.
Εσείς λοιπόν που είστε ρεαλιστές, δεν πρέπει με κάτι να συγκρίνετε. Ούτε με τις άλλες χώρες, ούτε με την Αμερική. Σου λένε για τον Γκουαντάναμο, λες άλλο, αυτό το έχουμε καταδικάσει. Και τι έγινε που το έχεις καταδικάσει. Σου λένε για τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, λες άλλο αυτό. Δεν μπορεί να μην συγκρίνεις με τίποτα. Αυτό δεν είναι λογική σκέψη. Δηλαδή, αν δεν συγκρίνεις με τίποτε, τότε το επιχείρημά σου ποιο είναι. Ότι δεν είναι τέλεια. Ναι. Αυτό δεν είναι. Γιατί αν το συγκρίνεις με το τίποτα, ύστερα επιτρέπεις τον εαυτό σου να το συγκρίνεις με ουτοπίες και ύστερα μπορούμε να επιστρέψουμε και στο επιχείρημα που λέγαμε από την αρχή, να λες και ότι εντάξει, σε σχέση με αυτό που κάνετε εσείς στον Γκαντάνα μου, μια χαρά τα κάνω κάστρο. Οπότε ύστερα, άμα βγάλουμε και το σημείο σύγκρισης, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα σημείο σύγκρισης, όπως για παράδειγμα, οι πολιτικές ελευθερίες δεν υπάρχουν. Δεν έχουν γίνει εκλογές 60 χρόνια. Το ζήτημα είναι να βρεθεί πώς μπορείς να λύσεις τα ζητήματα και εγώ θα έλεγα, το είπα στο ραδιόφωνο προχθές στη σχετική μας εκπομπή, ότι αν θέλουμε πραγματικά να συγκρίνουμε και να συζητήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε, αν είναι να πάρουμε την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αμερική και την Κούβα, κοντά στο όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, μπορούμε να ξεκινήσουμε ως παράδειγμα από την Κούβα, είναι πιο κοντά. Δηλαδή, λείπουν λιγότερα πράγματα από ό,τι λείπουν από τις δυτικές άλλες κοινωνίες για να φτάσεις σε μια πιο ιδεατή κοινωνία. Αυτό που είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, γιατί έχει σχέση με τα ζητήματα της αυτοεικόνας της Ελλάδας. Με το τι φαντάζεται ή για την ακρίβεια, τι φαντασιώνεται ο καθένας όταν κοιτάζεται στον καθρέφτη εθνικά. Γιατί όταν εγώ ξεκίνησα στην αρχή της κρίσης, είχα πάει σε ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα με ντοκιμαντέρ για τις χώρες τις οποίες είχε καταφθάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέω, τι είναι αυτή η γεμάτη αίθουσα εδώ πέρα που θέλει να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για να δει ντοκιμαντέρ για αυτές τις χώρες που είναι τόσο παραπεταμένες, λασπωμένες και τυποτένιες. Και αυτό στην πραγματικότητα έχει σχέση με την αυτοεικόνα μας. Γιατί ο Έλληνας πιστεύει ότι ανήκει σε μια ελίτ, ας πούμε, μέχρι να καταλάβει, μέχρι να τη συναντήσει αυτή την ελίτ, ναι. Μέχρι να τη συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο και να καταλάβει πώς τον κοιτάει αυτή η ελίτ. Και εκεί να διαμορφώσει μια αυτοεικόνα που να βασίζεται περισσότερο και πολιτισμικά και πολιτιστικά και οικονομικά, να βασίζεται τέλος πάντων στην πραγματική του θέση στη διεθνή καριέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Θες να κάνεις κάποιο τελευταίο σχόλιο? Όχι. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε λοιπόν το κομμάτι με την Κούβα και με την ευκαιρία, έτσι, μια που θα ανοίξουμε και ένα δεύτερο φάκελο, να συζητήσουμε λίγο έτσι για τη διαπραγμάτευση και το που βρισκόμαστε ακριβώς. Εκεί γίνομαι εγώ λίγο πιο πολύ πολυλογάς. Να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με όλο το χρόνο μπροστά μας.